Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το δικαίωμα σε ένα υγιές, καθαρό, ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον, το οποίο επιβάλλεται να κατοχυρωθεί. Παρόντες ήταν η Επίτροπη Διοίκησης και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, επιστήμονες από τον ιατρικό τομέα, ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί φορείς, ο δικηγορικός σύλλογος και επηρεαζόμενοι πολίτες. Η συζήτηση διεξήχθηκε σε πνεύμα συνένεσης. Όλοι επέδειξαν την απαιτούμενη ευαισθησία για ένα άκρος επίκαιρο ζήτημα και ανθρωπιστικό ζήτημα που αφορά στην επιβίωση όλων μας, ενηλίκων και ανηλίκων. Αναφέρθηκαν πρακτικά παραδείγματα, όπως το παράδειγμα του εργοστασίου Αστρασόλ στα Λατσιά και τα εργοστάσια των ασφαλτικών στο Δάλι. Σκιαγραφήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές. Ήταν πολύ θετική η παρέμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και των δύο επιτρόπων που έδωσαν την πραγματική εικόνα και σκιαγράφησαν την πραγματική εικόνα, δηλαδή την ύπαρξη των εργοστασίων που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή την ύπαρξη εργοστασίων που ενώ είχαν εξασφαλίσει άδειες, δεν έγιναν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, αφού αυτές τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν προϋπόθεση. Άρα, εδώ εντοπίστηκε η έλλειψη νομοθεσίας διαχρονικά. Σήμερα, οι βιομηχανικές ζώνες, και αυτό είναι θετικό, χωροθετούνται εκεί που δεν υπάρχει οικιστική ανάπτυξη. Ακούστηκαν πάρα πολλές εισηγήσεις, όπως την αύξηση της εποπτείας και του ελέγχου στις βιομηχανικές αυτές μονάδες, τη δημιουργία παρατηρητηρίου υγείας με τη συμμετοχή των Δήμων και των κοινοτήτων και ειδικών, για να υπάρχει μια προδραστική και όχι αντιδραστική δράση, πρόληψη με λίγα λόγια. Και ακούστηκε και από την πνευμονολογική εταιρεία η πολύ καλή εισήγηση να γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος σε οικιστικές ζώνες που γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές. Θετικό είναι ότι σήμερα υπάρχουν 99 νομοθεσίες, που ωστόσο κατανέμονται στην αρμοδιότητα διαφόρων υπουργείων, και διαφάνηκε ότι χρειάζεται να γίνει ένας καλός συντονισμός και, ξανά το τονίζω, συστηματικός έλεγχος. Ακούσαμε με ικανοποίηση ότι η μετακίνηση των ασφαλτικών στο Δάλι θα αρχίσει να υλοποιείται τον ερχόμενο μήνα και τονίζουμε τη στήριξή μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο σχέδιο ανάκαμψης, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα περιβαλλοντικά θέματα είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ευχαριστώ.